Από την οικογένεια.
Ποιος θα μας δώσει την καρδιά, ποιος θα μας δώσει τη δύναμη για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Άμα είμαστε ασθενείς, θα πάρουμε φάρμακα. Αν είμαστε αδύνατοι, θα δυναμώσουμε σύμφωνα με τις εντολές των ιατρών. Θα εφαρμόσουμε μια αφαιρετή δίαιτα για να ενισχυθεί ο αδύνατος οργανισμός μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες του σώματος που έχουμε. Η άγχη μας λέει ότι το σώμα μας λέει ψέματα. Ούτε εμείς λέμε όλη την αλήθεια στον εαυτό μας. Αν μπορούμε και τη λέμε, είναι καλά. Αυτό όμως προεπιθέτει αυτογνωσία. Προεπιθέτει και μία άλλη τακτική που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, την αυτομερισία. Να μέτρονται τον εαυτό τους και να τον κατηγορούν για τα λάθη που έχει υποπέσει. Άνθρωποι είμαστε, θα μου πείτε, και κάνουμε λάθη. Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη. Αλλά τα λάθη προκαλούν προβλήματα. Και καμιά φορά τα προβλήματα είναι ξεπέραστα. Γι' αυτό να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν τα λάθη. Και ας έρθουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις μας. Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε και να αποδειχθούμε το θέλημα του Θεού όταν είναι σκληρό για μας. Το δεύτερο είναι η ιδιαίτερη περιοχή αυτή, αλλά και το θέλημα του Θεού. Η τρίτη ερώτηση που πάλι σχετική επηρεάζει το θέλημα του ανθρώπου, το θέλημα του Θεού. Στον πατρισμό έχουμε τρία πνευματικά αιτήματα και ακολουθούν κατόπιν και άλλα. Τον πατρισμό να τους αρνείς Αγίας και τον Οικονομός. Δεν θα πει Αγίας και τον Οικονομός που προηγήθηκε σε κάποιο άλλο πείσμα. Δεν θα πει. Για εσείς που το ακούτε για πρώτη φορά, θα πει Αγίας και τον Οικονομός. Θα πει ότι πρέπει με τη διαγωγή μας, με τη συμπεριφορά μας, με τους τρόπους μας, με την όλη διαγωγή μας, να αγιάζουμε εις τον Θεό. Πώς την αγιάζουμε εις τον Θεό? Όταν μέσα μας παρακαλούμε και πραγματοποιείται, είμαστε αδύναμοι, την ημέρα πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτημα. Άμα η μέρα μας, η σημερινή μέρα, είναι Τετάρτη σήμερα, η μέρα μας αποβαίνει με το βράδυ, ήταν τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητη, προπαντός αναμάρτητη. Τουλάχιστον 20 αναμάρτητη, άλλο θέλετε. Τότε, με τη ζωή μας, που είναι πλέον αγιασμένη, αγιάζεται και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Εθέτει βασιλεία. Να βασιλέψει ο Θεός, δηλαδή με τη Δευτέρα του Παρουσία, με αυτό που όρθει να έρθει η βασιλεία του Θεού στις καρδιές μας. Γιατί την έχουμε εξορίσει αυτή τη βασιλεία. Όπως εξοριστήκαμε από τον Παράδοσο. Τότε, στο όνομα των γονέων μας, των προπάτων, Αδάμ και Εύας, κατά τον ίδιο τρόπο, διαλύουμε αυτή τον τρόπο την άτιμα, τη βασιλεία, τη σκοτεινιάζουμε ή την βλέπουμε σκοτεινή, γιατί δεν αφήνουμε τον ίδιο να λάμψει και να τη δούμε και να τη χαρούμε αυτή τη βασιλεία με τη ζωή μας.
Βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μέσα μας είναι η Βασιλεία. Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας, τώρα είναι μέσα μας. Και αισθάνομαι, τη βιώνω. Έχω τη χαρά του ουρανού, έχω τη χαρά των Αγίων, έχω τους ίδιους μέσα μου από τη δοξολογία των Αγίων. Τα έχω αυτά. Όχι. Τότε πώς υπάρχει αυτή η Βασιλεία του Θεού μέσα. Άρα λοιπόν πρέπει να προηγηθούν αυτά για να φτάσουμε στην αντοχή του θελήματος του Αγίου Θεού που μπορεί εδώ κατά την ερώτηση να είναι και σκληρή. Αν δεν υπάρχουν οι δύο προηγούμενες προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να πραγματοποιηθεί στη ζωή μας το τρίτο. Να γίνεται τουλάχιστον μια προσπάθεια ανθρώπινη, λέω ούτε μαρτυρική, ούτε θεϊκή, ούτε τίποτα, για να προσπαθούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Δεν θα σας πω όλες τις εντολές, μόνο τι φτάνουν σας. Αγαπήσει τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας. Αν δεν λύσουμε αυτές τις τέσσερις λέξεις, θα καθόμαστε μέρες. Λοιπόν, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Εδώ δεν εξετάζεται αν το θέλημα είναι σκληρό ή απαλό. Ποιος δεν θέλει όταν το παιδί του κινδυνεύει να χαθεί στη ζωή. Θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, εγώ τουλάχιστον βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Και μπορώ να ομολογήσω ένα όχι. Δεν ξέρω αν θυμούμαι να σας έχω πει και τώρα πως είστε και νομίζω γιατί το έλεγα και στον Μέλη Παπηλίου με αυτό το παράδειγμα της κυρίας Μέγινη θυμάμαι το εμπαλημό της όπως σε κάτω. Το 1957 το θυμάμαι και ήταν χρονιά που είναι φεύστημα. Εκεί στο Αιχέπτος είχε πέσει τότε μια σέτικη γρήπη η οποία θέλεζε και είναι στα παιδιά και τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Σε ένα λοιπόν δωμάτιο εκεί του νοσοκομείου, που αρχέπασε εκεί το παιδικό τμήμα, υπήρχαν δύο παιδιά άμαστε μηνών από την γρήπη αυτή. Η μία κυρία ζωή είχε άλλα δύο παιδάτα και αυτό το πριν πέντε μηνών πόσο ήταν, το τρίτο. Η άλλη κυρία δίπλα είχε μόνο ένα. Και είχε ένα μόνο γιατί δεν μπορούσε να κάνει δεύτερο λόγο οργανικής γλάβης. Και ήταν και σε ηλικία κάπως μεγάλωση. Ήταν γύρω στα 45 η κυρία Μαρία. Και οι δύο πλέον δεν ένας ο γιατρός, ξαναπέρασε, δηλαδή από 3-5 μέρες κόσμος. Στο τέλος της είπε ότι να ετοιμαστείτε, γιατί αύριο το πρωί τα παιδιά φεύγουν. Και το δικό σου, κύριε Μαρία, και το δικό σου, κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία γονάτισε και έκανε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Εγώ δεν λέω ότι πάω σου. Δήλωσα την αμία θα το κάνω. Για να δούμε τώρα εσείς τι θα πείτε. Η καθεμιά από εσάς τη συνείδησή σας. Για να το πείτε. Να σηκωθεί τα πάνω και την νέη μόνο. Είπε λοιπόν ότι θέλουμε εγώ τον Αγία μας και την νέη κόνη στον Αγία σου από τα κρεβάτια του με δυο. Είπε έχω τρία παιδιά. Θα παρηγορηθώ με τα δύο αν δεν το πάρεις. Αλλά η κυρία δίπλα και αυτή παρεμένη μάνα έχει μόνο ένα. Πώς θα παρηγορηθεί να μην το πάρεις. Όχι αυτό σε παρακαλώ, κλπ. Ποιο σκέφτηκε άλλο, τι άλλε αγωνιώδει
κραυγές έρευνες από μέσα της, ηρωική αυτή μάνα, είπε λοιπόν να πάρεις το δικό μου και να φέρεις το. Αυτό είναι γεννηθήτου το θέλημα. Θέλω δηλαδή, αν είναι θέλημα, δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημα. Το πάρεις και τα δύο, έτσι μας είπε ο γιατρός. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά είναι να πάρεις ένα από τα δυο, για να πάρεις και τα δυο, πάρε μόνο το δικό. Εγώ το προτείνω η μάνα, να πάρεις το δικό μου. Μ' άρεσε, μπορείτε να το φύγετε. Και στους φωνείς μπορείτε να το πείτε, στους διάφορους. Εγώ δεν μπορώ. Το δικό. Λοιπόν, πρώτος το αποδεχόμαστε το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν θέλω να γίνει αυτό που θέλεις εσύ, τι κερδίζουμε. Πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού, πολυμάμε τον Θεό. Αρνούμε τον Θεό. Και που ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Και πώς βλέπει το μέλλον του κάθε ανθρώπου και του κάθε παιδιού. Ύστερα από χρόνια κτλ. Ο Θεός είναι εκεί με σοφία. Αλλά αν δεν ανταλλάσσω το θέλημα του Θεού ή όχι, αυτό είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση για μας. Αμετάκριτο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά σε εμάς φαίνεται ότι αλλάζει θέλημα ο Θεός και λέει και εμείς άλλαξε το θέλημά του. Έχουμε το παράδειγμα της Νιλιαδίδης. Αλλά δεν το γνωρίζω, εμείς δεν γνωρίζαμε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Απλώς είπε ο προφήτης ότι εάν δεν μετανοήσετε θα καταστραφεί το μουσικό σου. Και αυτοί νίστευσαν. Τρεις ημέρες αλλά πως νίστευσαν όμως. Χώρισαν τα μωρά που θύλαζαν τη μαμά τους. Τρεις μέρες. Χωρίς θύλαζαν μωρά. Και αυτοί πόσες καρδιές και ημωγές υπήρχαν επί τρεις ημέρες τα μωρά. Σκεφτείτε τα ζώα τα μικρά που ήθελαν και αυτά να φάνε να θυλάσουν. Ούτε νερό, ούτε φαϊ, ούτε σανό. Τίποτα. Για κανέναν. Τη δίκανε με τσουβάλια, βάλε και στάχη στο κεφάλι τους. Και έτσι νομίζουμε κατά το ανθρώπινο είναι ότι άλλαξε η βολή του Θεού. Ο Θεός μας σουβλίζει δυνατά με έναν πειρασμό για να μας προκαλέσει μετάνοια και δια της μετανοίας να μας φαίνεται ότι έχει άλλαξει το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι θέλει πάντα σωθήμα. Στο χέρι μας είμαστε, στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούμε όλοι μας και ο καθένας χωριστά για να θα απαντήσουμε ναι ή όχι. Δεν εκδιάζει ο Θεός κανέναν. Πώς τη θέλετε να οπίσουν ρευστή, απαντήσας του εαυτόν, έτσι, αλλά ακολουθήσεις. Αλλά απαντήσας του εαυτόν σημαίνει γεννηθεί του το θέλημά σου. Παραδείσας του όταν σημαίνει ότι παίρνεις στο σταυρό του Γολγοθά, τον βάζεις και εσύ στον ώμο σου και με ακολουθείς. Ακολουθεί μαρτύριο, θάνατος φρικτός. Ναι, αλλά υπάρχει ένα αυτός. Υπάρχει ζωή. Αν μας στεκόμαστε μόνο σε αυτή τη ζωή, είπε ένας τραγουδοποιός εδώ πέρα. Δεν είχε πολλές σχέσεις εκεί πέρα. Και βέβαια πιστεύω ότι το θέλω να δώσω. Είμαι ακόμα τώρα. Λοιπόν, και βέβαια πιστεύω ότι εγώ μες εδώ μπορώ να φάμε να πιούμε και ύστερα να καταλήξουμε σε ένα λάβο που μας τρώνε τα σκουλίκια. Φτύνει η ζωή. Γι' αυτό έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο. Υπάρχει Θεός. Μας περιμένει. Λοιπόν, εσείς τώρα τι λέω. Αυτό είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού. Αν εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε το θέλημα του Θεού, νομίζουμε. Ανθρωποκαθής είναι η έκφραση αυτή. Αλλά ο Θεός που θέλει πάντα σωστή, εκείνος ξέρει πώς θα τακτοποιήσει την ποικιλία των προβλημάτων μας. Γεννηθεί το θέλημά σου
ως ευρωνού και επί της γης, όπως κυριαρχεί το θέλημα του Αγίου Θεού εις τους ουρανούς, έτσι να κυριαρχήσει και το θέλημα το δικό σου Θεού βιωματικά, προσωπικά στη ζωή μας, στη ζωή μου, στη ζωή του συντρόφου μου, άντρας και γυναίκα πήγαινε, στη ζωή των παιδιών μου. Από εκεί και ύστερα θα μετρήσει η ανταπόκριση του καθενός αν θα πει ναι ή όχι. Δεν μπορεί να πει ίσως. Δεν μπορεί να πει αύριο να δω. Τώρα σε ρωτάει ο Θεός, τώρα θα ρωτήσω. Και είπαμε για τις αδουλές, αγαπήσει Κύριο τον Θεό σου, ψυχής και αντίες της Κύριου Διανύγας. Το ξέρουμε αυτές οι λέξεις της σήμερα. Ποιος είναι ο Παναθέας. Τι μην νομίζουμε ότι αγαπούμε τον Θεό. Ακούμε και αγαπούμε τον Θεό, λέει ψάχνω. Κι εγώ αν πω ότι αγαπώ τον Θεό, λέω ψέματα. Προσπαθώ να τον αγαπήσω. Αλλά αυτό που ζητάει το ψώνιο ψυχή, το νομίζω ότι όχι είναι ελλειπής, είναι υπέστατος. Ελλειπέστατος. Διότι κατά γράμμα δεν εφαρμόζουν τις εγγονές του. Όταν λέει εξόλης διαγείας, σημαίνει ότι ο νους μου, εδώ, αυτό το πράγμα εδώ, είναι δοσμένο στο Θεό. Για σκεφτείτε τώρα εσείς, και από την ώρα που ήρθατε εδώ και μ' ακούτε, έφυγε το μυαλό σας και δεν έφυγε κάποια στιγμή. Και πολύ περισσότερο στη λειτουργία που κρατάει μια μισή ώρα. Ποιος είναι από τον όρθιο και όρος. Αρχίζουν και κουράζουν. Και ενώ λειτουργούν, ταξιδεύουν αλλού, κάνουν άλλη λειτουργία σε άλλα μέρα, σε άλλους σκόπους. Δίκαια τους είναι λειτουργία τα. Εκεί τα μητά, τα λέει, τα συζητάντα και τα λοιπά. Ο καθένας κάνει διάλογο, άλλοι έχουν φαντασιώσεις, άλλοι εικόνες, άλλοι εκείνο, άλλο αυτό. Αν τις μέρες πώς θα τις τακτοποιήσουν. Με λέει μια νοικοκυρά, φεύγω λέει γρήγορα γιατί λέει νομίζω ότι ξέχασα να μένω το υπόλοιπο. Πώς το λένε και το έχει την ηλεκτρική κουζίνα. Πώς την έχω έλεγε διάφορες λοιπόν. Κάθε λογισμός που φεύγει κατά τη διάρκεια τριών πραγμάτων προσευχής ή αγρυπνία. Μελέτη στις καινείς και παλιά διαθήκη γενικά στις Αγίες Γραφές μελέτη και στη Θεία Λατρεία κάθε φορά που φεύγει ο νους μας, προδίδουμε τον Θεό. Υποτακτούμε, τον προδίδουμε τον Θεό. Εκείνος μας μιλάει και να μας απευθύνει το λόγο του, να μας παρηγορήσει, να μας τονώσει, να μας δώσει φάρμακο και φάρμακο μέχρι στα Αθανασίας και αιωνίου ζωή. Και εμείς την ώρα που ερχόμαστε να το πάρουμε αυτό το φάρμακο, γυρίζουμε την πλάτη μας. Όχι την πλάτη τη σωματική, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι μας έρχεται ένας άσχημος λογισμός, ένας περιττός, ένας μετεωρισμός, έτσι ξέρω τι, και φεύγουμε. Φτάνουμε ακόμα μπροστά στην Αγία Λατίνα και είμαστε αφηρημένοι. Είμαστε ερωμένοι με τον Θεό. Δεν είμαστε. Στην επόμενη ερώτηση. Να αρκετά σας κουράσω με αυτήν. Όταν το παιδί είναι απίθανο παιδί και ανυπάρχει, παραδειγματικά στο διάβολο, πώς μπορεί να το βοηθήσει ο γονιός, με προσευχή καθημερινά, με αυστηρότητα, με ειδικά όταν είναι στην προεφηβεία, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένη προσευχή. Προσευχή δεν υπάρχει. Αυτή που ζητάμε, θα μου φώτισε και να ζητάμε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, η διάσπαση της προσοχής οφείλεται και στη ζάχαρη. Θα ρίζουν λοιπόν μικρά και ζάχαρη, ζάχαρη, ζάχαρη.
ψηφίζανε, τα στρέφτουνε κέφαλο. Είναι και ένα προήμιο για το Αλσχάιμερ. Τα ακούτε εσείς οι μεγάλες. Μην ρωτήσα, έχετε προς τα κεφάλα. Την επιδεινώνει την κατάσταση. Σας λέω και μερικά ιατρικά, έτσι. Εντάξει, το λέω παντού και το λέω τώρα. Αν δεν προσέξουμε τα 5 χρόνια της ζωής του παιδιού, δεν κάνουμε τίποτα καλό. Οι βάσεις της διαπαιδαγωγής ενός παιδιού είναι αυτή. Προσοχή τα πρώτα 5 χρόνια. Από το παράδειγμα, από τη συμπεριφορά των γονέων, ειδικά της μητέρας, ειδικά της μητέρας. Και του πατέρα μετά το πρώτο έτος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές αυτά. Μπορείς να σου πει ένα. Έχεις το δαχτυλιά σήμερα, έχεις το τηλέφωνο στο αυτή. Το παιδί λέει, πήγε. Μάνα, πού να πάρεις. Αφήσε εμένα, το ιερότερο πράγμα της ζωής και σε νομιλείς με άλλο, με περιφρονείς σε μένα, με κατεβείς σε μένα. Διαλέγεις δηλαδή ανάμεσα σε δύο με αυτόν που τηλεφωνείς με αυτήν που τσομπορεύεις τώρα και όχι τον μωρό που έχεις εδώ τώρα μέσα που είναι το ίδιο σου, ψάρκα σου. Τα λέει τον μωρό αυτό που είναι. Πού τα ξέρω. Τα ξέρω. Λοιπόν, όλη η διαγωγή στο σπίτι. Κατόπιν. Μετά την διαγωγή και η φόρη. Η ποικί του είδου φόρη. Οι φωνέ. Αν έχουμε αντεκκλήσει μέσα στο σπίτι. Έχουμε το άνθρωπο, το βίντεο, το γάμο. Όσα πράγματα δεν συντελούν ώστε να δημιουργείται μια ακαταστασία μέσα στο σπίτι, επηρεάζει άμεσα το βρέφο. Και αυτό δημιουργεί καταστάσεις στον ψυχικό του κόσμου, σωματοποιούνται αυτά και η σωματοποίηση καταστρέφει το παιδί. Και κατόπιν λοιπόν δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Κατόπιν. Ειδικότερα τα παιδιά. Έχουμε την τηλεόραση ανοιχτή. Καμιά φορά βάζουμε τα παιδιά να βλέπουν για να κάνουμε τις δουλειές μας και να ασχοληθούμε με το κινητό τώρα. Το τώρα είναι διάβολο σκέψη. Λοιπόν, περιφρόνησης, ραδιοφορία, παδράφτω παιδί μέσα. Αύριο θα το πληρώσεις από μένα μάλλον. Το δίνουμε σε από πολύ νωρίς να μπαίνει κινητό, έστω και αυτά τα Μικη Μάουρς. Τα οποία τρέχουν με διαβολική ταχύτητα μέσα τα αυτοσχέδια. Αυτά κινούνται με πολύ γρηγοράδα. Το παιδί αρχίσει και συνηθίζει αυτή τη γρηγοράδα την να παρακολουθεί. Όταν θα το βάλεις λοιπόν να διαβάσει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Έχει διάσταση της προσοχής. Εκτός των άλλων, είναι και επηρεασμένο από χιλιδιωμένες καταστάσεις μέσα στο σπίτι. Ένα παιδί που είναι, που ρωτάμε αν υπάρχει άλλο δεύτερο. Ρωτάμε ποια είναι η διαφορά της προσοχής μας και της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας ανάμεσα στα δύο παιδιά. Το ρωτάμε αυτό. Μήπως προτιμούμε περισσότερο το ένα από το άλλο, ιδίως οι γενιάδες και οι παππούδες όταν έχουν τα ονόματά τους. Προτείνεις, εκεί ενδιαφέρον, το ξεχωρίσουμε το παιδί, έχει το όνομά μας, το καμάρι μας. Και τώρα οδρούμε ιδίως οι γενιάδες και οι παππούδες. Και προπαντός, αν πηγονείς, κάνουν διακρίσεις. Η λακτική βία κατόπιν του πατέρα μέσα στο σπίτι, το κατέστρεψε. Αύριο θα γίνει επιθετικό, είναι διάφορο. Χωρίς ανηγορίες. Κάτι άλλο θα διαλέξει για να αντικαταστήσει τη διάσπαση αυτή της ψυχής. Τι θα κάνει.
εδώ στον ποτό θα καταλήξω, ή στα ναρκωτικά, ή στην αλληλεγγύη, ή στον αναρχισμό, ή δεν ξέρω πού άλλο. Πού οφείλονται αυτά, στην ανταγωγή των κολέγων. Σε ένα περίφημο κολέγιο, που είναι και γαλλικερικό στην Αθήνα, κατά μαρτυρία μαθητών που είναι μέσα, λέει από τα 25 παιδιά που ήμασταν στην τάξη, τα 24 ήταν από διασυνδέμενο λουδίζο. Και σε όλα τα παιδιά αυτά ανάμεσα και προφορούσαν τα εκπαιδευτικά. Εκεί που δίδασκαν καλόγριες, το Θεομήτρο. Τα καταλάβατε αυτά. Επομένως λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Εγώ πάω στην Εκκλησία, η γυναίκα δεν έρχεται. Η γυναίκα μου πάει και εγώ δεν έρχομαι. Το παιδί τι θα κάνω. Δίνω λοιπόν ένα παιδάκι που λέει μια μητέρα, δίνω λέει το μικρό του εξάχρονο να έχει κάνα καράνι, τον Αντωνάκη μου. Με συγχωρείτε, λέει, σαν τότε. Λοιπόν, τον Αντωνάκη μου λέει, και την ώρα που τον έδινα για να πάμε στην εκκλησία, ο πατέρας εκεί, το κρεβάτι εκεί, την ραχάτη. Λοιπόν, λέει, κάνε μαμά, πότε θα με κάνω όσο να γυρίσω τον μαμά. Λέει, γιατί βγαίνεσαι. Πήθα και με κάνω όσο να χαρίσεις τώρα, που είσαι παιδάκι, να χαρίσεις τη ζωή σου. Τώρα δεν την χαρίσεις, μετά την χαρίσεις, θα με κάνω όσο να χαρίσεις, δεν την πάσουμε. Όχι γι' αυτό. Εγώ θέλω για κάτι άλλο. Λέει, γιατί. Να μεγαλώσω σαν τον μπαμπά για να κοιμάμαι κάθε Κυριακή όπως κοιμάται ο μπαμπάς. Λοιπόν, έκριστε εσείς τη σύζυγη στην εκκλησία και ο άντρας σας έδινε στο σπίτι. Η ψάρια να πάει για ψάρια. Είπα η ορειμασία. Η κοιμάται. Αλλά δεν είναι άλλος. Άλλος είναι. Αλλά δεν μου λες, ναι. Το παιδί δεν διασπάρει. Ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Αν είναι σωστό το δικό σου μπάρα, γιατί ο πατέρας δεν ακολουθεί το δικό σου που είναι σωστό. Αυτά είναι ερωτήματα των παιδιών μέσα. Τα έχω ακούσει από μεγάλα παιδιά, από εφήβους, όταν τι είχαν όταν ήταν στην ηλικία των 9 ετών, των 10, των 12. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να χειριστεί κανένας παιδιά. Βέβαια, γινόμαστε γονείς, χωρίς να ξέρουμε πολλά πράγματα. Και σε αυτό ποιος θέλει, πάλι οι γονείς. Είτε με το παράδειγμά τους, είτε διότι δεν διαφώτισαν συνεχώς σωστά τα παιδιά για το πώς θα τα προετοιμάσουν να γίνουν γονείς, είτε πατέρες, είτε μητέρες. Σύζυγοι δηλαδή. Να μάθουν τις αλήθειες. Στα παιδιά συνήθως όταν μας κάνουν πλήθος από ερωτήσεις, τις περισσότερες φορές απαντάμε λανθασμένα. Κακός. Στα παιδιά θα λέμε πάντοτε την αλήθεια. Όσοι μπορεί να καταλάβουν. Αλλά την αλήθεια. Μην τη μάθει απ' αλλού. Να μην τη μάθει από τους φίλους και από τις φίλες. Να μην τη μάθει από τους ξένους, από τους συγγενείς. Δεν υπάρχει υπερδεκτική κακοποίηση, θυμάστε που σας είπα στην αρχή. Πολλά παιδιά είναι με πέμπτωνα ψυχολογικά προβλήματα, από λεκτική κακοποίηση. Από υποτίμηση του μοντέλου. Γι' αυτό γεννιούνται με ένα αίσθημα κακοτηρότητας, μειονεκτικότητας. Στα σχολείο καταντούν μπούλιγες, με καταστρεπτικά αποτελέσματα μέχρι και αυτοκτονίες παιδιών. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνεις παιδιά. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Πρέπει να είσαι και τον γονάτο, να διαβάζεις, να μελετάς, να πηγαίνεις πάνω από το παιδάκι σου που είναι στο κρεβατάκι του και να το διαβάζεις ένα κεφάλι που καταϊμάζει. Τι θα κάνει αυτό, θα του δείξει στο μέλλον τι θα κάνει.
Αυτό θέλει απαιτήθηση. Γιατί παντρεύει μόνο έχει το στρώμα και το κρεμάνι. Και υποχρεώσεις έχει ιερές υποχρεώσεις. Λοιπόν, παντρεύει. Θα πρέπει να σκεφτούμε καλά όλα αυτά. Ενώ απάντησα περίπου λέει οι άλλοι ρώτησες πώς θα αυξήσουν την αγάπη μας στον Χριστό και με ποιο τρόπο όσες οι δοκιμασίες που έχουν τη ζωή μας να τον νιώθουμε πατέρα μας, να νιώθουμε την αγάπη του και να μην νιώθουμε μόνοι, να μην γονγίζουμε, να μην παραπονιόμαστε, να νιώθουμε χαρούμενοι όπως είναι χαρούμενοι οι Άγιοι. Λοιπόν, αυτό απαντήσαμε. Όταν έχουμε παράδειγμα και γονγκισμούς κατά των περιστάσεων και των πειρασμών της ζωής. Σε αυτό φταίμε εμείς. Δεν φταίει κανένας άλλος. Γι' αυτό από αυτό το βιβλίο εγώ φταίω. Γιατί είδα διαπιστώσεις στην προσωπική μου ζωή από τότε που άρχισα να αισθάνομαι τον εαυτό μου μέχρι και σήμερα ότι μόνο εγώ φταίω και κανένας άλλος. Σε ό,τι και αν έχει τύχη, ας πούμε τύχη, πώς λέει ο λαός που λέει, σε ό,τι ήταν τύχη στη ζωή μας. Έτσι, φταίω εγώ. Αν είναι καλό, αμήκω. Αν είναι κακό, πληρώνω. Και το άσχημο το πληρώνω. Και το λάθος το πληρώνω. Τα πάντα πληρώνω. Γιατί τα χαρίσματα μας έδωσε ο Θεός, δεν τα εργαζόμαστε. Πολλά από αυτά μας έδωσαν. Ποια ήταν αυτά. Βαπτιστήκαμε. Χρηστήκαμε με το Άγιο Χρήστο, το Αγίου Πνεύματος, το Αγίου Δωρεάς, το Πνεύματος, το Αγίου Εμή. Πώς θα τα αποκρινόμαστε εμείς. Σε αυτή τη μέγιστη προσφορά. Να πεθαίνουμε ως προς τον παλιό εαυτό μας και να ανιστάμεθα μαζί με τον Χριστό που ανέστη εκ νεκρών. Να νιώσουμε την Ανάσταση στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή γιατί έχουμε πάθη. Έχουμε αδυναμίες. Κοιτάξτε, πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε και χρόνια να πηγαίνετε να εξομολογήσετε. Δεν ξέρω να πάρουμε το λιγότερο 10, πάρω 15, να πάρω 20. Εγώ σας λέω τώρα ότι εκείνο που κάνατε πριν 20 χρόνια, τα κάνετε και τώρα. Αν μπορεί να είναι σε μικρότερο βαθμό, αλλά γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι η αδυναμία και το πάθος δεν είναι. Παραμένει μέσα. Θα πείτε σπέρμα, σπέρμα. Γιατί η αμαρτία είναι μέσα μας. Δεν θα βγει η αμαρτία. Η αμαρτία θα φύγει όταν θα πεθάνω. Έτσι θα παγώσει και το αίμα μας. Πότε παγώνει το αίμα, μετά το θάνατό μας. Πότε φεύγει η αμαρτία, όταν φύγει και η ψυχή μας. Οπότε αρχίζει και η κρίση του Θεού. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να εξετάζουμε τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Και όταν βγαίνουμε στο πνευματικό, θα του λέμε, το πρώτο θα του πούμε είναι ότι είμαστε μαρτωλοί. Αλλά με συνέστηση όμως θα το πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Όχι έτσι για να ξεγελάσουμε το πνευματικό ότι είμαστε ταπεινοί, γιατί το μόνο πράγμα που δεν έχουμε είναι ταπείνωση. Λοιπόν, όχι ταπεινολογία και ταπεινοσημεία, όχι αυτά δεν περνάνε. Είμαι αμαρτωλός με πλήρη συνέστηση αμαρτωλότητών. Εξακολουθώ να λέω ψέματα από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα. Και τα κατασυνθήκες και τα κατασυνθήκη που λέει ο λαός. Αλλά λέω ψέματα. Και εντολή του Θεού πια είναι μη ψεύδες της αλλήλου. Μη ψεύδεστε μεταξύ σας. Εμείς δεν είναι μόνο μεταξύ μας. Λέμε ψέματα και στον εαυτό μας και στον Θεό. Λες και ο Θεός που ετάζει καρδίες και νεφρούς δεν ξέρει να λέει ψέματα.
Γι' αυτό λέει η Γραφή, πας άνθρωπος ψεύτης. Ψεύτης. Αυτοψευδόμεθα πολλές φορές. Πνευματική ερώτηση, γιατί δεν έχουμε λίγο πολύ πίεση, πώς μπορεί να διάσει σήμερα ο άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα τι είναι άγιος. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις βιωτικές, εξωτερικές μέρημνες, την οικογένεια και τα λοιπά, την τεχνολογία, την ραγδαία πρόοδο, την αποδοκιμασία του κόσμου. Παναγιά Αγίους, προτιμώ το υπέροχο από τον κοσμικό φρόνο. Εμείς τον κοσμικό φρόνο, όλοι μας. Και δυστυχώς το κοσμικό φρόνο έχει επικρατήσει και στον πλήρω. Διάρκεια για αυτό. Πώς έπαιγε το ανεξαρτήτω. Και δυστυχώς έχει πάει και στο μοναστήρι. Όχι παντού, αλλά μάλλον έχει πάει. Άγιος είναι αυτός που αρνείται να αμαρτήσει. Θα φροντίσω, λέει, που είπαμε στην αρχή την ημέρα πάσα την Αγία Ειρηνική. Και αναμάρτητη. Αυτός που προσπαθεί μέσα στην καθημερινότητά του να μην αμαρτήσει εκουσίως είναι άγιος. Και ο Άγιος όμως, αν το ρωτήσουμε τον Άγιο, έχει πλήρη συνέστηση αμαρτωλότητός του. Και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι είναι Άγιος. Για κανέναν λόγο. Διότι ξέρει το βάθος της ψυχής του. Ξέρει το πολύ πολύ βάθος των ψηλών λογισμών του. Αν θα μετρήσει άλλη κάπου που είναι 100% δεν είναι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς λέει ότι ο φθόνος άπτεται και τον τελείων. Είναι σκληρό αυτό, πολύ σκληρό. Γιατί άπτεται και τον τελείων για να μπορούν να κλαίνε. Και για την προσωπική του αμαρτία και για την αμαρτία του σύμπαντος κόσμου. Προπαντός δεν για την αμαρτία, την ηθελημένη αμαρτία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Που έχουμε περισσότεροι τώρα παρατήσει τον Θεό και ζούμε όπως προβάλλει την ζωή μέσα από τις τηλεοράσεις, τους υπολογιστές και τα κινητά. Αυτή τη ζωή για να πώς λοιπόν θα λιάσουμε. Ενώ η εντολή είναι και η πράξη είναι η ίδια. Να μην στεγμάται καιρό τα ψυχάσεις, μοναχίες σου, τα σώματα σου, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σενίες κάθαρον, ακόμα και τα ψηλά νοήματα και από αυτά να καθαριστούμε, όχι μόνο από τους λογισμούς της σκέψης, αλλά και από τα ψηλά νοήματα πρέπει να καθαριστεί όντως. Τι να πει τώρα ψηλό νόημα, το λογισμό και τα λοιπά. Θέλει αυτό μεγάλη πνευματική ανάλυση για να πούμε. Να μπορέσει να το καταλάβει αυτό που δεν έχουν για τον απαραίτητο χρόνο, ίσως δεν έχουν και τα πνευματικά χέρια και τις εγγυήσεις πνευματικές για να μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα τα οποία βέβαια αναλύονται πολύ συστηματικά μέσα στους νεκτικούς πατέρες της Εκκλησίας τους, αλλά δεν διαβάζουν. Λοιπόν, ανεξάρτητο όμως από αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγιασμένοι. Θα έχω μιλήσει για το Βοτανικό και στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μια γιαγιά του. Η οποία δεν έρθει και στα παιδιά της και το λοιπά. Και υπηρετήθηκε το Αγίου Νικόλαου σαν νεοκόρη, σαν επιχειρηματική σε μια γωνιά εκεί απ' έξω, πάρει το λέτε. Και κάθεται εκεί. Έτσι, το πρωί το βράδυ. Είχε ένας καλόγιος εκεί, τη Μωρή Πετράκη. Λέει, έλεγε για τώρα, είπε την ιστορία της στο πάνω με την Ευρωλόπουλη. Σε λέει, δεν λέγες καμιά φορά, λέει, καμιά προσευχή, έλεγε, ούτε λέω. Σε λέει, το ξέρεις, θα πιστεύω.
Не може. И му защото писемо, писемо, писемо на теория. О, не писемо. Лито ватримон, ти на що ли? Мисля ти, ватримон, че ни за гъси до дома ваш. О, ти не писемо. Така на ти мисля ти така. Лео Кирилеш. Кирилеш. Мес. Και τη λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Και τώρα τη λέω. Ε, πώς τη λες από μήμα μαζί. Τη λέω από μέσα. Ε, και πώς τη λες από μέσα σου ενώ μιλάς μαζί. Ε, αυτό το κάνει ο Θεός. Ορίστε. Απάντηση θεολογική, νηπτική, όπως θέλετε να την πείτε. Το λέω από μέσα. Ενώ δεν το λέω από μέσα. Χαράζει το Άγιο Πνεύμα. Αφάωπατη. Σου πατέρας μου, Κύριε, λες. Εκεί που δεν ξέρει, δίδαξε ότι μας το τι προσέφτασα. Να μας διθάξει. Κύριε, λες. Δεν μπορείτε να πείτε, Κύριε, λες. Δεν μπορώ να πω, Κύριε, λες. Αν είμαι όνομα, δεν μπορώ να πω, Κύριε, λες. Και πώς μπορώ να το λέω συνέχεια. Μαθαίνει κανένα. Όλα τα μαθαίνει. Πώς μαθαίνει τα ράμας. Αν σου τώρα που δεν πιάνω με μελόνα, γυρνώ από μελόνα, γυρνάει σαν τέλος πάνω. Που είδα παλιά κινήματα που κάνω πριν από 70 χρόνια έχω πέρασει και κοίμαζα την πρίγα μου. Τώρα το πληρώνουν εκεί και το παίρνουν έτοιμο αυτό. Πρώτα μήνα από τα χεράκια. Έχω την πρεσβυτέρα με το μάρτυρο. Πόσα έχει δει με τα χέρια της. Και πόσα αέρα. Λοιπόν, όπως μαθαίνουμε αυτό, όπως μαθαίνουμε γραφομηχανή, όπως μαθαίνουμε να φιλιζόμαστε το κομπιούτερ ή το κινητό ή οτιδήποτε άλλο, όπως μαθαίνουμε τις διάφορες εργασίες τις οποίες σπουδάζουμε, άλλος ανταποκρίνεται επειδή είναι υπάρχει τραπέζι, άλλος επειδή είναι καθηγητής ή δάσκαλος, άλλος επειδή είναι γιατρός, άλλος γεωπόδος, άλλος έτσι. Καθένας ανταποκρίνεται στο επαγγελμά του, το οποίο διδάσκεται και κατόπιν βέβαια το θέτει σε πρακτική εφαρμογή. Έτσι λοιπόν μαθαίνετε πρακτικά και η προσοχή. Μονολόγηση προσοχή. Κύριε Λέγη, θέλω να πούμε κατά τους πατέρες τι είναι και από την οποία συστηματοποίηση ο Αγιλιόλης του Παλαμάτου. Κύριε Ιησού Χριστέ, Λέγησον. Κύριε Φώτησον, το σκότος της ψυχής μου. Φώτισε όμως το σκόρμα του. Κύριε Σου Χριστέ, Λεϊσόν. Και σήμερα υπάρχει πολύ διαδεδομένο αυτό το Κύριε Σου Χριστέ, Λεϊσόν. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να πούμε αυτές τις πέντε λέξεις, μπορούμε να επαναλαμβάνουμε το Κύριε Λεϊσόν μέσα τους. Γιατί να χαζεύουμε το διαβολικό, γιατί για να κάνουμε και λόγω αυτό, πρέπει να λέμε και Κύριε Λεϊσόν. Κοιτάξτε, είμαστε άνθρωποι, είμαστε και έμοιμοι, προσγειωμένοι γιγάντιοι. Λοιπόν, πολλά πράγματα χρειάζονται σε ένα σπίτι που υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν παιδιά κτλ. Όλα θα γίνουν. Έτσι. Αλλά να μην είναι αμαρτωλά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να έχουμε και λίγο το δω μας στο Θεό και να λέμε ότι αυτή τη στιγμή μας δουλεύει, μας ακούει, μας διαβάζει. Σκοπίζει, σε διαβάζει ο Θεός μέσα σου. Τι κάνεις μέσα σου την ώρα που σκοπίζει με την ηλεκτρική σκούπα. Εδώ ο τραπεζικός σου πάει με την σταμπεδρά και λίγο το που είναι το μυαλό του. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Έτσι είναι η ζωή. Αντιμετωπίζουμε την πρόοδο, σας είπα. Είναι ένα απόφευκτο κακό που υπάρχει τώρα. Παλαιότερα ήταν άλλο κακό. Τώρα έχουμε αυτό. Και είναι το φοβερότερο από όλα όσα έχουν περάσει πάνω από τη γη. Δεν ξέρω. Αυτό ο Θεός θα γνωρίζει ποια ήταν και ποια δεν είναι. Εφόσον όμως υπάρχουν στην τεχνολογία, θα υπάρχει και τρόπος και αυτή να αντιμετωπιστεί. Και ο τρόπος είναι να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού
και να επικαλούμαστε το όνομά του. Για κάθε πρόβλημα που έχουμε στη ζωή μας, μόνο τη σημερινή τεχνολογία, αλλά και στον επαγγελματικό χώρο και στον οικογενειακό χώρο και στην ανατροπή των παιδιών μας και στην αποκατάσταση των παιδιών μας, να ζέρουμε πρεσβευτεί την υπεραγία Θεοτόκο και παράκλησή μας προς τον Άγιο Θεό. Συνέχεια, ας μην κάνουμε παράκληση, ας μην διαβάσουμε χαιρετίζοντας, ας μην κάνουμε απόρριμμα, εκεί η γιαγιούλα αυτή δεν τα ξέρω. Λέει η Κύριε Λέησα το πρωί και το βράδυ. Ένας καλόγερος κάποτε φιλοξενήθηκε, είχε πάει κάτω στον κόσμο και αυτό είχε πάει να περάσει από ένα σπίτι όπου υπήρχαν, ήταν πολίτικος, τόσο είχε πάει για φωνά. Να πάει λοιπόν και να... και να πάρει τα αγαθά που ετοίμαζε ο άνθρωπος, διότι είχε πολλά κυπουρικά και να το φέρει στο μοναστήρι. Αλλά ποιος είναι δυνατή μόνο, δεν είπαν το φιλοξενήσιμο. Το βάλασε μια γωνιά γιατί δεν είχε χώρο. Διότι αυτός είχε πέντε παιδιά και είχε πέντε της αδερφής του που ήταν η χείρα. Δέκα. Και τρεις αυτοί, 13. Και ένας ο καρβίος, 14. Αν μιλάμε τώρα για 100-200 χρόνια πριν, πού ήταν όλοι αυτοί. Σε κάνα δωμάτιο. Είχα ένα θύμα που είχε 11 παιδιά, με 5 κορίτσια και 6 αγόρια, έβαζε κάτι κάσα στη μέση και ήταν όλοι ψάχνα. Και με ένα ποντολιά από εκεί. Να βρίσκουν τα κρυβάτα. 11. Τώρα τα έχουμε, αλλά και την εποχή δεν τα έχουμε. Σε ψαροκασέδες κοιμόμουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στάθηκε ο καλόγερος όρθιος στο βράδυ. Ναι. Έξω υπήρχε παραγόντας καιρός. Ένας τραπτές και γνωτές και βροχές και τα λοιπά. Και έκανε προσευχή ο καλόγερος. Ήρθε ο καημένος ο σύζυγος και ήταν κορυμμένος όπως ήταν. Για να μπορέσει να θρέψει όλους αυτούς και να βγάλει ένα κομμάτι να του δώσει. Για λέει η μουσή. Στάθηκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, ο Καλογύρης έκανε και του γυρνάει με το μάτι. Και λέει, Γόσποτε, το μήνυμα. Κύριε Ρέξ, και έπεσε τη μυθή. Γόσποτε, και τον πήρε ήρθες. Κύριε, 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 και τον πήρε ήρθες. Κόσποτε, τον πήρε ως μένει. Κύριε Ρέξ. Είναι ρωσικό αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήγε ο καλογύρος, μάζεψε τα αγαθά, θα του άδωσα, λέει, να μην το πάρουμε για να λέει αυτά τα αγαθά. Γιατί λέει, γιατί αυτός ο τύπος που πήγαμε λέει που έμεσα τα κυπορικά η λιμοσύνη, αυτός λέει ο άνθρωπος δεν προσέφερε. Τι λέει, λέει, ναι, ναι, του δεν λέει και το βράδυ, του δεν και το πρωί. Γιατί λέει, ο, τι έκανε, του είχε για το βράδυ. Το πρωί λέει, το πρωί εγώ σηκώθηκα, λέει, για ώρα πιο νωρίς από τον τσινικού κυρία που συγγεί και άρχισε να κάνει καλό μήνες προσευχέ του εκεί. Δηλαδή τα δικά του. Τους καρμόνισε και τα λοιπά. Και γύρω γύρω όλοι και τους έβαζα. Εσηκώθηκε κύριος, πώς θα έρθει μπροστά στην εικόνα. Όχι, κύριε Ρίγες. Και πώς κάνω το σταυρό της ηρώσου. Χτυπητά. Έτσι. Λοιπόν, κόσμο την κόσμο την ξέρω, βγήκε έξω και πήγε στην Ελλάδα. Αυτό λέτε, δεν θα γίνει ποτέ. Τι λέει, η προσευχή είναι αυτή. Καλά. Πόσες φορές λέτε ότι το πρωί δυνατά λέει μια φορά, άρχισε να ψηθεί στα μέλη και κοιμήθηκε. Ωραία. Το πρωί πόσο. Λέει μια φορά δυνατά, άρχισε να βουρκούριζε, δεν υπάρχει τον κόσμο. Λοιπόν, και έφυγε, μην την πόρτα δεν άρχισε μετά την πόρτα. Ωραία, καλά. Πάρε αυτό το καντήλι. Βλέπεις, έχει, είναι αναμένο να το πάρεις λοιπόν αυτό το κρατή και θα πας όλο το χωριό, θα το γυρίσεις όλο το χωριό μέσα έξω και θα μου το φέρεις χωρίς να έχει δει μια σταγόνα λάδι, ούτε να σβήσει το φυτί. Το πήρε ο Καρολίνος με τα δυο χέρια έτσι και άρχισε να προχωράει και κοίταζε αυτό και γύρισε όλο το χωριό, πώς έκανε 2-3 ώρες. Και γύρισε, έκανε πράγματα πολλές φορές.
και γύρισε κατάλληλο και δρομένος εκεί. Το θέλω και γέροντα λέει, το θέλω. Αγίγουμε λέει, το θέλω λέει, ακέραιο. Έχει πει εγώ στο βλέπα. Δεν μου λες σου λέει, όλο αυτό το διάστημα που γύρισες, είπες μια φορά Κύριε λέει σου. Λέει όχι. Λέει γιατί. Γιατί πρόσεχα το παιδί λέει. Να μην σβήσει λέει πολλά, να μην σβήσει κάτι το φοιτή και να μην πηχθεί πολλά. Έτσι να τους εντολή. Ναι, αλλά δεν είπες μια φορά Κύριε λέει σου. Δεν είμαι λέει. Αυτός ο άνθρωπος που μας κατέχει την κοσύνη και θρέφει 13 στόματα και θρέφει τα δικά μας με τα κυπωρικά, είπε δυο φορές φωναχτά το Κύριε Ιησού, μία το πρωί, μία το βράδυ και μορμουριστά. Που ξέρουν και τι έκανε, λέει, στο λαχανόκηπο, αν το έγινε συνέχεια. Εσύ είναι που δεν το έπαιρες μια φορά. Ποιος είναι τώρα, λέει, Άγιος, εσύ ή αυτός. Εσείς τι τώρα, για το ποιος είναι πιο Άγιος. Λοιπόν, έτσι είναι. Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μας, να επικαλούμεθα συνεχώς το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες προσευχές, να κάνουμε μικρές. Δεν μπορούμε και μικρές, να πούμε Κύριε λέει. Ύστερα, τις περισσότερες φορές, όταν κάνουμε προσευχές το βράδυ, διαβάζουμε κάποια παράκληση ή οτιδήποτε, φαίνεται το μυαλό μας. Ας κάνουμε αυτό που λέει ο Παύλος. Πέντε λέξεις, βγαλμένες μέσα από την καρδιά μου, παραχείλες και μπορείς να έρθει. Δεν είναι προσευχή αυτή. Είναι προδοσία. Λοιπόν, λιγότερο και με μεγαλύτερη προσοχή και δοσμένη όλη στην καρδιά, με την καρδιά μας. Και θα δείτε τότε αν δώσουμε την καρδιά μας, στην προσευχή των τριών λεπτών, ο Θεός κατόπιν, ο Θεός θα την αυξήσει. Οι εξετούνται στον Κύριον ού κρατουθήσονται παντός αγαθού ψάχνε συχνά. Να μην πούμε το πρώτο, να σε ενδιαφέρει το δεύτερο. Οι εξετούνται στον Κύριον, κανένα αγαθό, δεν θα στηριθούμε ούτε το υλικό, ούτε το πνευματικό. Αλλά εξόρις ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανύων. Και να έρθω και στο τελευταίο για να κλείσω για ότι συμπληρώσω μια ώρα. Ακριβώς μια ώρα. Ακάθω από το πλησίο σου αυτόν. Τώρα θα μου πείτε να πάω πάλι στην πεδρά και στην δίφη. Τι να κάνω. Αφού υπάρχουν. Αφού είμαστε. Μέσα και πεθερικά. Και κάποτε είμαστε και παιδιά και συμμεγάλη. Κυρίως επειδή αυτό αφορά, ναι, αφορά κυρίως εσάς την έκκληση. Αλλά και αν δεν πέφτουν παρακάτω, έρωτα, να τους βγάλουν μιλάνε. Έχουν και αυτοί τα φτεξίματα. Λοιπόν, πού σε αγαπάμε. Κανένα δεν αγαπάμε, τον εαυτό μας αγαπάμε. Τον εαυτού λίγο σε αγαπάμε. Τον πλησίο δεν τον αγαπάμε. Θα φροντίσω εγώ να σώσω με κάθε τι τη ζωή μου, όταν κινδυνεύει. Πόσο θυσιάζουν για τον άλλο. Και προπαντός όταν αυτός είναι εχθρός μας. Δεν λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν λέει καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς. Δεν λέει ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Τα λέω εγώ από Παστέφανος, ποιος είμαι εγώ και κάθε Ιεροκύριος. Τα λέει ο Θεός. Ο Χριστός τα λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, άλλη φορά τα σπουδαία. Αν μας αξιώσει ο Θεός, θα σας έρθουν και άλλη φορά. Μόνο ο Θεός βέβαια να μου δίνει υγεία, να μου δίνει και φωτισμό και μυαλό, γιατί και μυαλό δεν έχω.
Και αν το έχουμε, είναι και αυτό ύψο. Γιατί πρέπει να αγαπάμε τον Θεό και με τη λογική που αντιστρέφεται στην αγιότητα, διότι κυριαρχεί η λογική τώρα. Ενώ πρέπει να ζούμε μια ζωή έξω από τη λογική. Να ζούμε με τον Θεό και την αμαρτία. Και κάθε απομάκρυνση από τον Θεό είναι αμαρτία. Με αυτά τα μολύνια, τα συγγνώμη, αυτή την, με αυτά τα πολλά, τα λίγα τέλος πάντων, λίγα πολύ πήγα εκεί μέσα. Αλλά έχουμε και μέχρι εδώ να κάνουμε και να προσπαθούμε να τηρήσουμε το θέλημα του Αγίου Θεού. Εκκλησιασμός τακτικός. Θεία κοινωνία τακτική, όσο επιτρέπει ο πνευματικός. Μελέτη της Αγίας Γραφής και προσευχή. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, Κύριε Ρεύση. Αργά, αργά, 40 φορές. Κύριε Ρεύση, Κύριε Ρεύση. Και συγκέντρωσες όλου του νου στο Κύριε Ρεύση. Θα δείτε ο διάτοπης του 40. Να πείτε 140 και θα αισθανθείτε ένα φτερούγισμα μέσα σας. Φτερούγισμα. Αργά. Πολύ αργά. Και με πολύ προσοχή. Αυτό το κυριλέζιο που του λέει και ψαρτάνος, που λέμε και εμείς οι παπάνος. Λοιπόν, πολύ αργά. Και θα δείτε θαύματα. Μια δοκιμή. Και μου το λέτε στα αυτή και εγώ θα το ακούσω. Αμήν. Ελέησον και σωσούν ημών.